Βλέπετε και εσείς, τελικά αθώθηκαν οι διευθυντάδες του οποίου, αν θέλετε, εμείς δεν είχαμε προσωποποιήσει όταν κάναμε την καταγγελία ότι ήταν αυτή. Μπορεί και να μην φταίνει το ξέρετε το δικαστήριο, αλλά φάνηκε ότι δεν φταίνει, πα περιπτώσει. Μάλλον θα αθωθεί και η Τέφρα, μάλλον αθώθηκε ο Δήμος Κοζάνης, μάλλον αθώνεται η ΔΕΑΚ, μάλλον αθώνεται το ΚΕΠΕ. Τελικά, μάλλον φταίνει οι κάτοικοι. Φταίνει οι κάτοικοι που τόσα χρόνια πήραμε το νερό, φταίνει οι κάτοικοι που μάλλον έχουμε καρκινοπαθεί στο ένα σωρό στο χωριό μας. Φταίνει κάτι και γιατί δεν πληρώνουμε τα τιμολόγια που μας στέλνουν από την ΔΕΑΚ να πληρώσουμε αυτό το καρκινογόνο. Τελικά, μάλλον εμείς θέλουμε να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία και αυτό μας αξίζει τελικά. Είμαστε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μάλλον δεν είμαστε Ευρωπαϊκή χώρα. Συγγνώμη, αυτά γινόταν σε οποιοδήποτε χώρα, θα υπήρχε κατευθείαν λύση. Διαβάζω εδώ στην Αμερική, εδώ και εκεί τι γίνεται με αυτές, πληρώνουν και αποζημιώσεις. Και εμείς εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε πραγματικά πώς κάναμε. Καλά που το κάναμε όταν ανοίξαμε το θέμα. Έπρεπε να το πίνουμε το νερό. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε και μπράβο, γιατί τώρα πίναμε αυτό το βαρύ μέταλλο και γίναμε βιονικοί πλέον και δεν μας πειράζει και τίποτα. Αλλά πρέπει να πούμε και ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Τι να πω. Θα ρω ότι η δικαιοσύνη, δεν ξέρω, πάντα ίσως να μην λειτουργεί με κλειστά μάτια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σε να φτάσω σε αυτό το σημείο, δηλαδή να λέμε ότι τελικά δεν μπορεί να πούμε το δίκαιο μας. Φταίμε εμείς. Αυτό εγώ μόνο να πω. Όσον αφορά στη μήνυση που είχατε καταθέσει για το ποιος θα πληρώσει τελικά τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΚ την επόμενη περίοδο, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε κάνει ομαδικές αγωγές κατά της ΔΕΗ. Περιμένουμε για να πάμε στο αστικό δικαστήριο που θα ζητήσουμε και αποζημιώσεις και θα το κυνηγήσουμε όσο μπορούμε ακόμα. Διεκδικούμε και από τη και θα κάνουμε ίσως και αργότερα πώς θα πάει και το αστικό δικαστήριο που γίνεται στην Αθήνα με τη ΔΕΙΑΚ και τη ΔΕΗ, να δούμε αν θα κάνουμε μηνύσεις και στη ΔΕΙΑΚ, στο Δήμο, οπουδήποτε. Όπως και οπωσδήποτε και με τα τιμολόγια αυτά, τα οποία είναι το ελάχιστο, μπορώ να πω, το ελάχιστο και είναι ντροπή πραγματικά να ζητά να πληρωθεί τιμολόγια. Το λέω τώρα μπροστά σας, γιατί με τη λογική ότι το νερό το καταναλώσατε, οπότε πρέπει να το πληρώσετε. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Θα διεκδικήσουμε ό,τι πρέπει να διεκδικήσουμε για τους κατοίκους της περιοχής εκεί πέρα, γιατί πραγματικά είμαστε οι μόνοι που δε φταίμε και τελικά δεν μπορούμε το δίκη μας. Τι να πω άλλο. Πολύ ωραία.